δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Άνω κάτω η εκπαιδευτική κοινότητα σε ολόκληρη τη χώρα και την Κρήτη για τους παιδόφιλους εκπαιδευτικούς. Καθηγητής από το Ρέθυμνο και δασκάλα από τα Χανιά, ανάμεσα στους 9 που περιλαμβάνει η λίστα Σφακιανάκη. Δεν πρόκειται για καινούργιες περιπτώσεις, αλλά για υποθέσεις που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη στο παρελθόν. Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν. Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου υπάρχουν κρατήσεις σε ξενοδοχεία των Χανίων. Ξεκίνησε η δίκη για το ταμιακό έλλειμμα στο Δήμο της Νεάπολης. Καταπέλτης η οικονομική επιθεωρήτρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περισσότεροι από 4 είναι οι παιδόφιλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φέρεται να διακινούσαν σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες στη λίστα που παρέδωσε ο επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Μανώλης Φακιανάκης. Συμπεριλαμβάνονται 9 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν στην Αθήνα και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι και η περίπτωση του καθηγητή στο Ρέθυμνο, καθώς επίσης και μιας δασκάλας, η οποία είχε απασχολήσει τις αρχές το 2012 για αποπλάνηση ενός 15χρονου αγοριού σε σχολείο των Χανίων. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε υποθέσεις παιδοφιλίας, με τον αριθμό του συνεχώς να αυξάνεται. Σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος έκανε λόγο για 9 περιπτώσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι κανείς από αυτούς δεν έχει θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Εμείς δεν αποδίδουμε ούτε πειθαρχική δικαιοσύνη, ούτε ποινική δικαιοσύνη. Δεν παραβιάζουμε όρια άλλων λειτουργιών, αλλά σε ό,τι μας αφορά, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα είναι μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακολουθείτε λοιπόν μια οδός τέτοια αυστηρότητας. Για όλες τις υποθέσεις που τοποθετούνται χρονικά από το 2009 μέχρι και σήμερα, έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος των κατηγορουμένων, με τις υποθέσεις τους να εκκρεμωδικούν. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε αργία, ωστόσο μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάποιοι επανήλθαν στις τάξεις εκμεταλλευόμενοι κενά του συστήματος. Στις 9 υποθέσεις περιλαμβάνονται και 2 που είχαν εκτυλιχθεί στην Κρήτη, με πρωταγωνιστές έναν καθηγητή στο Ρέθυμνο και μία δασκάλα στα Χανιά. Ο 52χρονος σήμερα εκπαιδευτικός δίδασκε σε γυμνάσιο του νομού Ρεθύμνου, όταν το 2009 βρέθηκε κατηγορούμενος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Η είδηση είχε προκαλέσει σάλλο στην τοπική κοινωνία, με τον καθηγητή να τίθεται άμεσα σε αργία, ωστόσο η υπόθεσή του ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει και ο φερόμενος ως παιδόφιλος εξακολουθεί να λαμβάνει ένα μέρος του μισθού του από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει μια ιστορία 5 ετών, δυστυχώς. Περνάει από πρωτοβάθμιο, από δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο και στη συνέχεια έχει προσφύγει ο εκπαιδευτικός στο τριτοβάθμιο, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως από την πρώτη στιγμή έχει ο εκπαιδευτικός απομακρυνθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή από τα σχολεία. Έχει τεθεί σε αργία. Στην υπόθεση του 52χρονου που επανέρχεται στο προσκήνιο με αφορμή τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, αναφέρθηκε από το Ρέθυμνο η Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα, αλλά και η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Ρεθύμνου. Ένα πρόβλημα το οποίο αναδείχθηκε επικοινωνιακά, επειδή υπήρξε πραγματικό γεγονός που συγκλώνησε όχι μόνο την τοπική κοινωνία, όχι μόνο όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να πλήξει τον νομό και τους ανθρώπους του, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί στην προκειμένη περίπτωση για να ενισχύσουμε τις δομές. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Κάνω λοιπόν μία έκκληση και σε όλους τους γονείς της πόλης μας να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, με το που θα αντιληφθούν το παραμικρό, να απευθυνθούν στον υπεύθυνο αρμόδιο φορέα, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι Δήμος, είτε είμαστε εμείς η Ένωση Γονέων Μαθητών, είτε το ίδιο το σχολείο του παιδιού. Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις είχε πάρει η υπόθεση μιας νεαρής δασκάλας που υπηρετούσε σε δημοτικό σχολείο της Ενδοχώρας των Χανίων και φέρεται να ψάρευε ανήλικους μαθητές μέσω Facebook. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα τον Ιανουάριο του 2012 και έκανε το γύρο της Ελλάδας, σοκάροντας την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η 22χρονη τότε εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε την ιδιότητά της για να προσεγγίζει μικρούς μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, προφασιζόταν ότι θα τους βοηθούσε στα μαθήματά τους και στη συνέχεια τους αποπλανούσε
προχωρώντας σε ερωτικές πράξεις μαζί τους. Είναι άλλο ένα γεγονός που έρχεται να προσθεθεί σε αυτά που το τελευταίο διάστημα και μας σοκάρουν και μας προβληματίζουν αρκετά. Είμαστε ξεκάθαροι προς το θέμα αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα εκπαιδευτικό να προσβάλλει και να θίγει τις προσωπικότητες των μαθητών και των ανήλικων παιδιών. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο τέτοιου είδους φαινόμενα και τέτοιου είδους συμπεριφορές να τις απομακρύνουμε από τη σχολική κοινότητα. Ως εκπαιδευτικοί ζητούμε συγγνώμη από την τοπική κοινωνία και γενικά από την κοινωνία για ό,τι συνέβη. Επίσης καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός σε όλους τους τόνους. Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι τους μεγάλους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και για το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, ειδικά στο Facebook. Ο καθένας μπορεί να δηλώνει οτιδήποτε εκεί μέσα. Μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, η δασκάλα παραιτήθηκε από τη θέση της και επέστρεψε στη γενέτειρά της στην Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο, παρά το βαρύτατο κατηγορητήριο, διορίστηκε εκ νέου από το Υπουργείο Παιδείας και επέστρεψε στις αίθουσες διδασκαλίας. Πάντως και η δεύτερη θητεία της δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει δώσει εντολή να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την οριστική αποπομπή όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε υποθέσεις παιδοφιλίας. Τέλος του χρόνου ολοκληρώνονται και στην Κρήτη τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, όπως ανακοίνωσε η Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα. Ίδια ωστόσο, όπως δήλωσε από το Ρέθυμνο, στο περιθώριο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ενισχυθούν τόσο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας όσο και η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, προκειμένου να κρατηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η λειτουργία των δομών ψυχικής υγείας στο νόμο. Τη στιγμή που υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας με θύτες εκπαιδευτικούς όλο και πληθαίνουν, προκαλώντας προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο σύσκεψη για θέματα πρόνοιας, ψυχικής υγείας, αλλά και για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που υλοποιούνται στο νομό, παρουσία της Υφυπουργού Υγείας Κατερίνας Παπακώστα. Οι φορείς της πόλης και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ζήτησαν την επέκταση λειτουργίας του. Αυτό το οποίο έκανε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο έχουν αρμοδιότητα και το οποίο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως ξέρετε, ήταν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν ένα τέλος, ολοκληρώνονται κάποια στιγμή. Από εκεί πέρα η τεχνογνωσία όμως, η εμπειρία μεταφέρεται στις δομές που υπάρχουν εδώ και βεβαίως συνεχίζονται με μόνιμο πλέον τρόπο, χωρίς κανένα κενό, από αυτές τις δομές, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό δίκτυο στο νομό. Εμείς σε κάθε περίπτωση, κατά πρώτον, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε διάδοχη κατάσταση τελικά επιλεγεί, με γνώμονα την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων της τοπικής κοινωνίας. Και σε αυτό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει όσο δυνατόν πιο ομαλό το πέρασμα, αν τελικά η διάδοχη κατάσταση είναι άλλη υπηρεσία. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της συνάντησης, τέθηκαν ζητήματα στελέχωσης του νοσοκομείου Ρεθύμνου, του εμβολιασμού των μαθητών, ενώ ο υφυπουργός δήλωσε πως θα ενισχυθούν άμεσα το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και η ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Παράλληλα, ενισχύουμε πάρα πολύ το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το εμβολιάζουμε με στελεχειακό δυναμικό, αλλά κυρίως με δράση στον τομέα της ψυχικής υγείας και με έναν ΚΙΣΠΕ, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, την οποία υπέγραψα προχθές, προκειμένου οι λήπτες, τα παιδιά δηλαδή, οι έφηβοι και όσοι έχουν προβλήματα ψυχοκοινωνικής αγωγής να συμμετέχουν ενεργά ώστε να αποκτήσουν κοινωνική, οικονομική αυτοτέλεια και ψυχική ανάταση μέσα από τον ΚΙΣΠΕ. Παράλληλα, ως κέντρο αναφοράς η κλινική της ψυχιατρικής υγείας στο νοσοκομείο ήδη είναι πολύ ενισχυμένη και θα ενισχυθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα και με το στελεχειακό δυναμικό εκείνο το οποίο απαιτείται. Άρα δημιουργούμε ένα μόνιμο δίκτυο προστασίας στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας για το νομό. Η αγωνία όλων μας, η οποία όμως πιστεύω καλύφθηκε από τα λεγόμενα της κυρίας Υπουργού, είναι να μην υπάρξει κενό μέχρι να γίνει η συγκεκριμένη δομή να είναι μόνιμη και να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία όσον αφορά το χρονικό διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει μέχρι τότε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι φορείς, βουλευτές, αντιπεριφέρεια και βεβαίως οι φορείς εδώ τοπικοί στο Ρέθυμνο, συντονισμένα θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να μην υπάρξει αυτό το κενό. Η τελική τοποθέτηση της Υπουργού νομίζω ότι δεν καλύπτει αυτή την απέτηση την οποία έχουν εκφράσει συνολικά και συλλογικά όλοι οι φορείς του νομού μας. Μέχρι την ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με προσωπικό, με παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους κλπ. Μέχρι
την δημιουργία ιατροπαιδαγωγικού κέντρου που είναι απαραίτητο και που όντως έτσι πρέπει να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο νομό, θεωρούμε ότι παραμένει ένα κενό το οποίο δεν υπάρχει δέσμευση από την πολιτική ηγεσία ότι θα καλυφθεί. Η Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα αναμένεται να επισκεφθεί ξανά το Ρέθυμνο στις 3 Οκτωβρίου με αφορμή το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί για τις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις, το προσχέδιο του προϋπολογισμού και η πορεία υλοποίησης του μνημονίου βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας. Η πέμπτη αξιολόγηση, από την οποία η Ελλάδα προσδοκά 7,1 δισεκατομμύρια, θα ξεκινήσει με την συνάντηση Χαρδούβελη Τρόικας την ερχόμενη Τρίτη, ενώ οι αποφάσεις για το ελληνικό πρόγραμμα θα ληφθούν το αργότερο στα μέσα Νοεμβρίου. Με το προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2015 και τις φοροελαφρύνσεις θα άνοιξει η αυλαία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα την ερχόμενη Τρίτη. Όπως προκύπτει από την τηλεδιάσκεψη του Οικονομικού Επιτελείου με την Τρόικα, η αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε δόσεις. Η πρώτη από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 8 Οκτωβρίου, με στόχο να κλείσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2015. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι φοροελαφρύνσεις, στις οποίες αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη συνάντηση που είχε με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Έμφαση θα δοθεί στη μείωση 30% της εισφοράς αλληλεγγύης, στην αύξηση του αριθμού των δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και τη σταδιακή αποκατάσταση των αποδοχών των ενστόλων. Στο προσχέδιο θα λυθεί και ο γρίφος για το πρωτογενές πλεόνασμα το 2015. Αν και το Υπουργείο Οικονομικών κρατά κλειστά τα χαρτιά του, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό στο προσχέδιο να χαμηλώνει ο πύχης και να προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 με 2,5% έναντι 3% που εκτιμάται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, μετά την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις 10 με 12 Οκτωβρίου και το Eurogroup της 13ης Οκτωβρίου, η Τρόικα θα επιστρέψει στην Αθήνα για να ξεκινήσει η δεύτερη και ίσως πιο κρίσιμη φάση της αξιολόγησης, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εργασιακά, ασφαλιστικό, νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, κόκκινα δάνεια αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συζητήσεις με την Τρόικα. Στο επίκεντρο και τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής των τραπεζών στα τέλη Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, ένταση επικράτησης στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Προωθείται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία έχουν συμβεί στην ελληνική ιστορία. Και να περάσετε σε μία νύχτα με μαρουλόφυλλα τις τράπεζες σε ιδιωτικά χέρια και συγκεκριμένα σε ξένα funds. Αν όλα πάνε καλά με τα stress tests, θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων και παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, με την τροπολογία μειώνεται η πιθανότητα ενεργοποίησης των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτσαμάνη έστειλε τον πρωί Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης 5 επικεφαλής δημοτικών αρχών που αρνήθηκαν να παραδώσουν στοιχεία προκειμένου να ελεγχθούν οι μονιμοποιήσεις δημοτικών υπαλλήλων. Αντίθετα, ανάμεσα στους 10 Δήμους ανά την Ελλάδα που ελέγχθησαν πρώτοι, ήταν και αυτός του Ρεθύμνου, με τον Δήμαρχο Γιώργο Μαρινάκη να λέει ναι στον έλεγχο, παρατηρώντας ωστόσο πως το αρμόδιο κλιμάκιο που τον διενεργεί ζητά πλέον στοιχεία τα οποία είναι αδύνατο να εντοπιστούν. 5 επικεφαλείς δημοτικών αρχών αναμένεται να παρουσιαστούν στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάλη μετά την άρνησή τους να παραδώσουν στοιχεία προκειμένου να ελεγχθούν οι μονιμοποιήσεις δημοτικών υπαλλήλων. Στην κίνηση αυτή προέβη ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει στην αντεπίθεση και απαντά στην άρνηση των 5 δημάρχων να συνεργαστούν ούτως ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητα της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Η νομιμότητα δεν έχει χρώμα, δεν είναι μπλε, πράσινη ή ροζ. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κρίνει πώς θα αντιμετωπίσει τους δημάρχους που αρνήθηκαν τον έλεγχο. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ να μιλήσω γι' αυτό. Οι έλεγχοι αυτή τη στιγμή διεξάγονται σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ότι είμαστε στην αρχή ακόμα της διερεύνησης του φαινομένου των προβληματικών μετατροπών συμβάσεων από συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου. Mm-hmm. Είναι ακριβώς εκείνες οι μετατροπές για τις οποίες οι 19 δήμαρχοι προσκύμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν χθες συνέντευξη τύπου διαμαρτυρόμενοι για αυτήν την απολύτως προφανή και λογική κίνηση την οποία κάνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Και πραγματικά αναρωτιέμαι ποιος έχει να κρύψει κάτι σήμερα, ποιος μπορεί να φοβάται τη διαφάνεια, ποιος μπορεί να φοβάται έναν τέτοιο έλεγχο. Εκτός από τους 5 Δήμους, οι επιθεωρητές υπησιάθηκαν ακόμα 5 οι οποίοι συνεργάστηκαν κανονικά.
Οι δήμαρχοι Αθηναίων Γιώργος Καμίλης, Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου και Ερεθύμνου Γιώργης Μαρινάκης έστειλαν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν. Οι 10 παραπάνω Δήμοι ήταν οι πρώτοι που επιλέχθησαν για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι αφού παρουσίαζαν τις περισσότερες δομονιμοποίησεις. Ήρθε λοιπόν το σύστημα αυτό στο Δήμο Ερεθύμνους, εγκαταστάθηκε. Εμείς του δώσαμε όλα τα στοιχεία γιατί κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα τέτοιο έλεγχο. Όμως, φεύγοντας, μας έστειλαν ένα χαρτί προημερών με το οποίο μας ζητάνε πράγματα που για μένα είναι πραγματικά αδιανόητα. Δηλαδή, θέλουν μια τρομακτική ταλαιπωρία όλες τις υπηρεσίες και χιλιάδες σελίδες, κυριολεκτικά χιλιάδες σελίδες χαρτιών του 94, του 95, του 97. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά αδιανόητα και κυρίως αφορούν στοιχεία που δεν έχουν να κάνουν με την υπαιτειότητα του εργαζομένου. Όπως ας πούμε τα πτυχία του ή οι υπόλοιπες δεξιότητες που επικαλείται ότι έχει για να πάρει μια θέση και ενδεχομένως έχει εξαπατήσει την υπηρεσία. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Ερεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης, σε πρώτη φάση δεν έχει προκύψει κάποιο ζήτημα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν. Όμως, εάν ζητηθούν εκ νέου συμπληρωματικά στοιχεία, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου επί εβδομάδες. Θα πρέπει να κάνουμε μόνο αυτή τη δουλειά και να ξοδέψουμε χιλιάδες σελίδες χαρτιού και το κυριότερο, αυτά τα πράγματα που να βρω εγώ στοιχεία, παρουσιολόγια και άλλα τέτοια τυπικά στοιχεία του 94 και του 95 που μιλάμε και για καποδιστριακούς δήμους ή για νομικά πρόσωπα τα οποία δεν είχαν αυτή τη δομή. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι παράλογα και είναι και εξεδομνεύμα του νόμου. Εμείς είμαστε υπέρ της νομιμότητας, αλλά δεν μπορεί κανείς να τον ερμηνεύει τον νόμο διασταλτικά και μετά να καταργεί τις υπηρεσίες. Από εδώ και πέρα αναμένεται η κατάσταση των στοιχείων, τα οποία θα ελέγξουν οι επιθεωρητές και μετά το τέλος του ελέγχου θα τα επιστρέψουν στους Δήμους. Με δύο ταχύτητες τρέχει ο τουρισμός φέτος στην Ελλάδα. Την ώρα που στη Μύκονο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και σε κάποιες άλλες νησιωτικές περιοχές δεν πέφτει καρφίτσα, με τα αεροπλάνα και τα πλοία να αποβιβάζουν χιλιάδες τουρίστες καθημερινά. Στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και σε αρκετά από τα υπόλοιπα νησιά βλέπουν τους τουρίστες με το κιάλι. Στην Κρήτη η τουριστική κίνηση σπάει κάθε ρεκόρ, καθώς οι πληρότητες διατηρούνται σταθερά στο 90%. Όπως αναφέρουν οι τουριστικοί φορείς, η σεζόν θα επιμηκυνθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με αποφάσεις που έχουν λάβει συνολικά οι επαγγελματίες στον τουριστικό χώρο. Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά οι τουρίστες συνεχίζουν να έρχονται. Συγκεκριμένα, η τουριστική περίοδος στα Χανιά συνεχίζεται με τα περισσότερα ξενοδοχεία να παραμένουν γεμάτα μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ ορισμένα από αυτά θα κλείσουν τη σεζόν τον Νοέμβριο. Για το λόγο αυτό, η Ένωση Ξενοδόχων Ομού Χανίων έστειλε επιστολή προς την Περιφέρεια Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους του Ομού Χανίων, ζητώντας τους να λάβουν μέτρα προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. Αυτό που αναφέρουμε στην επιστολή είναι ότι υπάρχουν πολύ καλές πληρότητες σε αρκετά ξενοδοχεία τουλάχιστον μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Από εκεί και έπειτα τα πράγματα είναι, θα έλεγα, καλά, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πελάτες που θα έρθουν είτε στις 10 Οκτωβρίου είτε στις 30 πρέπει να δουν ένα περιβάλλον και μία εικόνα εξαιρετικά καλή και θα έλεγα και η οποία θα τους ικανοποιεί απόλυτα. Συγκεκριμένα, η Ένωση Ξενοδόχων Ομού Χανίων επισημαίνει στην επιστολή της ότι θα πρέπει η ομάδα ναυαγοσωστών του τουριστικού άξονα να παραμείνει στη θέση της και κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Σχετικά με την καθαριότητα στο οδικό δίκτυο, θα πρέπει να συνεχιστεί ο καθαρισμός των δρόμων σε όλη την Εθνική Οδό αλλά και σε όλους τους Δήμους από τα φύλλα και κλαδιά των δέντρων με εντατικούς ρυθμούς, έτσι ώστε και η εικόνα του δρόμου να είναι βελτιωμένη αλλά και να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. Ο φωτισμός του οδικού δικτύου στην Εθνική Οδό θα πρέπει να μπει σε πλήρη λειτουργία, ενώ θα πρέπει να καθαριστούν και τα φρεάτια προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρών. Παράλληλα, στην ανακοίνωσή της η Ένωση Ξενοδόχων Ομού Χανίων τονίζει ότι παλεύουμε ώστε να πετύχουμε την επιμήκυνση τουριστική σεζόν, δίνοντας έμφαση σε πρώτο στάδιο στους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι για να το πετύχουμε αυτό και να υπάρχει αύξηση της πληρότητας, όλα τα μέλη μας προσφέρουν θελκτικές μειωμένες τιμές για τους επισκέπτες. Στο μεταξύ, η Ένωση κοινοποίησε την επιστολή της και στο εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο Χανίων, ζητώντας από τα μέλη του ΕΒΕΧ να κρατήσουν τα καταστήματά τους ανοιχτά μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Κοινοποιήθηκε και στο ΕΒΕΧ, γιατί παράλληλα, εκτός τον κόσμο των ξενοδοχείων, οι υπόλοιποι επαγγελματίες, εκτός επιχειρηματίες του τουρισμού, είναι και από άλλα επαγγέλματα. Μπορεί να είναι καφέ, μπορεί να είναι ταβέρνες, εστιατόρια κτλ. Όλοι λοιπόν πρέπει ο καθένας μας να φροντίσει να υπάρχει ένα περιβάλλον σωστό, καθαρό, προκειμένου να φύγουν ικανοποιημένοι επισκέπτες μας.
Με την κατάθεση της οικονομικής επιθεωρήτριας Αντωνίας Κασοτάκη, που έκανε τον έλεγχο στον πρώην Δήμο Νεάπολης και μέσα σε κλίμα έντασης, ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση της υπεξαίρεσης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η ίδια υπήρξε καταπέλτης σε σχέση με τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα για τον μπάχαλο με φόντο την πολύκροτη υπόθεση. Καταπέλτης σε σχέση με τις ευθύνες που αναλογούν στον καθένα για τον μπάχαλο με φόντο την πολύκροτη υπόθεση της υπεξαίρεσης από το Δήμο Νεάπολης. Ήταν η οικονομική επιθεωρήτρια που έκανε τον έλεγχο στα ταμεία του πρώην Δημού. Με βάση τα όσα υποστήριξε η ίδια, δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο τόσα χρόνια γινόταν ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι έλεγχαν διεξοδικά το λογιστήριο και όχι το ταμείο του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην έχει προκύψει η αφέμαξη του ταμείου που γινόταν τόσα χρόνια από την ταμεία. Πάντως, στην κατάθεσή της, η οικονομική επιθεωρήτρια επεσήμανε ότι ο Δήμαρχος είχε εξουσιοδοτήσει εν λευκό την ειδική ταμεία. Και η ευθύνη που έχει είναι για αυτή του την εξουσιοδότηση. Από την μέχρι τώρα ακροαματική διαδικασία, ουσία επιβεβαιώθηκε αυτό που από την αρχή ισχυρίστηκε ο Δήμαρχος κ. Καστρινάκης, ότι ουδέν έχει βοηθήσει και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εισπράξει ή υπεξαιρέσει ουδέν ποσό από το Δήμο του Αγίου Νικολάου. Θεωρώ ότι και η επιθεωρήτρια που έχει κάνει μια πολύ ενδελεχή έρευνα στην υπόθεση αυτή, στο τέλος αναγκάστηκε και παραδέχθηκε ότι δεν έχει κανένα δόλο στην όποια υπεξαίρεση έχει γίνει στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Είναι το ένα σκέλος, δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει κάτι. Σεβόμαστε απόλυτα τη δήλωσή της και την στάση της. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία θα κριθούν και πρέπει να κριθούν και αυτή είναι και η διάθεση του δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε την δήλωσή της και μένουμε σε αυτό. Ο πελάτης σας? Ο πελάτης μας εξ αρχής, δηλαδή από την προδικασία, αρνείται οποιαδήποτε σχέση και οποιαδήποτε κατηγορία του αποδίδεται. Και νομίζω ότι αυτό ήδη προέκυψε από την εξέταση της πρώτης μάρτυρα, της κυρίας οικονομικής επιθεωρήτριας. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μας, ότι δεν υπήρχε γνώση οποιασδήποτε ατασταλίας σε επίπεδο ελλείμματος ή υπεξαίρεσης. Με την έναρξη της διαδικασίας σήμερα στο εφετείο Ανατολικής Κρήτης, η ειδική ταμία ομολόγησε την ενοχή της ενώπιον του δικαστηρίου για το ποσό των 230.000 ευρώ που αναγνωρίζει ότι έχει υπεξαιρέσει και ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους για την περιπέτεια που τους έχει βάλει. Όπως είπε ο συνήγορός της πάντως, η ίδια η ταμία αναγνωρίζει τα 230.000 που έχει υπεξαιρέσει γιατί κρατούσε σημειώσεις για κάθε ποσό που έπαιρνε από το Ταμείο του Δήμου, όπως λέει. Και το έλλειμμα που υπάρχει είναι λογιστικό και η ίδια δεν το αναγνωρίζει. Το κατηγορητήριο δεν μιλάει για έλλειμμα, το κατηγορητήριο μιλάει για υπεξαιρεθέν ποσών. Το κατηγορητήριο, το παραπεμπτικό βούλευμα δεν μιλάει για ελλείμματα, μιλάει για ποσά που φέρεται ότι έχω υπεξαιρέσει εγώ. Δηλαδή μου λέγει συγκεκριμένα ποσά. Τάδε του μηνός, τάδε του μηνός, τάδε του μηνός, έχει πάρει αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι κατηγορία. Αυτό είναι συγκρότηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Και αθρηστικά βγαίνει ένα ποσό. Περίπου 657 χιλιάρικα το ποσό αυτό που υφέρεται ότι υπεξαίρεσα. Αυτό λοιπόν το ποσό εγώ, λέω ότι από αυτό το ποσό που μου λέτε ότι υπεξαίρεσα, εγώ 237 έχω πάρει. Αλλά όσον αφορά το αν είναι 657 ή όχι, εδώ είναι ότι τα 657 είναι πλασματικό νούμερο. Είναι δημιούργημα λογιστικό νούμερο. Δεν είναι πραγματικό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο εγώ πήγα και το πήρα πάνω από τα 237. Θα περάσουμε τώρα σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη σε ολόκληρη την Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα τις προηγούμενες 15 περίπου ημέρες. Μιλάμε για το δίχρονο Αγγελούδη από την Συρία, από το ναυάγιο στα νυχτά της Κρήτης, το οποίο συγκίνησε πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία ζήτησαν να το υιοθετήσουν. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τον κύριο Δημήτρη Νικολακάκη, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες γιατί έχουμε απόφαση για το μέλλον αυτού του παιδιού. Κύριε Νικολακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πολύ σωστά το είπατε. Το μεσημέρι έβγαλε μία προσωρινή απόφαση, μια προσωρινή διαταγή εξέδωσε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων, ο κύριος Γαλίνας, για την προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού στο κέντρο Βρεφών η Μητέρα, το οποίο θα αναλάβει ως επίτροπος πια του παιδιού την επιμέλειά του μέχρι την οριστική απόφαση που θα λάβει το δικαστήριο το Ειρηνοδικείο Χανίων στις 13 Νοεμβρίου, όπου θα εκδικαστεί η σχετική υπόθεση όσον αφορά το μέλλον του παιδιού. Έτσι λοιπόν το παιδί μόλις πάρει το εξιτήριο
από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Θα το αναλάβει το Κέντρο Βερφώνη Μητέρα, που είναι πλήρως οργανωμένο με κοινωνικές λειτουργούς, με νομική υπηρεσία, για να το προσέξει και να βρει τις ρίζες του και να δει τι θα γίνει το μέλλον του μέχρι την απόφαση που θα λάβει το Ειρηνείο Δικαιοχανία. Πάντως έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ζευγάρια ανά την Ελλάδα, που έχουν ζητήσει να υιοθετήσουν αυτό το παιδί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται. Τα τηλεφωνήματα είναι πάμπολα και σε μένα και στις κοινωνικές λειτουργούς της υπηρεσίας μου, αλλά και στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, από ανθρώπους όλων των τάξεων, ανώνυμους και επώνυμους. Ας ευχηθούμε ότι θα γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή. Σε πρώτη φάση, όπως είπαμε, το κοριτσάκι μετά από το εξιτήριο που θα λάβει από το Παγνί θα μεταφερθεί χέρια στο Κέντρο Βερφών Μητέρα σε καλά χέρια. Καλά χέρια. Ελπίζουμε τα επόμενα χέρια να είναι ακόμη καλύτερα, κύριε Νικολακάκη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, γεια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον καιρό. Από ό,τι φαίνεται, χαλάει τις επόμενες ώρες και κυρίως το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν θα μείνει ανεπηρέαστη και η Κρήτη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον μετρολόγο μας, τον κύριο Λέκα, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι πρέπει να περιμένουμε στο νησί μας. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παρισάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έρχονται βροχές και καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα. Τι περιμένουμε στο νησί? Πράγματι, τα φαινόμενα φαίνεται ότι πολύ γρήγορα ξεκινούν και επηρεάζουν από αύριο ολόκληρο τον υπηρωτικό κορμό της χώρας. Εμάς εδώ όμως θα έχουν, θα λέγαμε, μία δράση κυρίως από το Σάββατο και μετά. Έτσι λοιπόν, για τις δικές μας περιοχές, αύριο Παρασκευή, αναμένεται ότι θα έχουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες αρχικά, με ηλιοφάνεια. Λίγο προς το μεσημέρι, πριν ή μετά το μεσημέρι, σταδιακά θα αρχίσουν οι νεφώσεις να αυξάνουν σε ολόκληρη την Κρήτη και δεν αποκλείεται, υπάρχουν κάποιες μικρές ελπίδες θα λέγαμε, για μια πιθανολογούμενη ασθενή παροδική βροχή καθαρά σε τοπικό επίπεδο σε κάποιες περιοχές. Το κύριο χαρακτηριστικό πάντως αύριο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η ενίσχυση των δυτικών ανέμων, μιας και η έντασή τους θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και μάλιστα σε κάποιες περιοχές δυτικά των Χανίων αλλά και στις παράκτιες ζώνες στα βόρεια, γενικά στις θαλάσσιες περιοχές, η ένταση των ανέμων θα φτάσει πρόσκαιρα προς το μεσημέρι ακόμη και τα 7 μποφόρ. Και αυτό φυσικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, φαίνεται να είναι μία από τις τελευταίες ημέρες του μήνα που θα δώσει αρκετά υψηλές τιμές, με το θερμόμετρο να καταγράφει μέγιστη τιμή και πάλι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, εκτιμώντας μία μέγιστη τιμή εδώ στην περιοχή της Δυτικής Κρήτης κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο όμως το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά. Έτσι λοιπόν αναμένεται ότι σταδιακά, ίσως και από τις πρωινές ώρες ή λίγο αργότερα, οι νεφώσεις θα αυξηθούν, θα ξεκινήσουν βροχές οι οποίες στη συνέχεια θα δώσουν τη σειρά σε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους υπό μορφή όμβρων, ενώ υπάρχουν και πολύ μεγάλες πιθανότητες για την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και αυτοί σταδιακά λίγο μετά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στρεφόμενοι από βόρειες διευθύνσεις με μία ενίσχυση η οποία μετά το μεσημέρι θα φτάνει σε εντάσεις στα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, ενώ στα Πελάγη και σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα επιρρεπής νότια της Κρήτης μέχρι το βράδυ του Σαββάτου η ένταση των ανέμων θα είναι αισίως μέχρι και τα 8 μποφόρ. Κύριε Λέκα, ακούμε στην υπόλοιπη χώρα ότι δεν αποκλείται να έχουμε μέχρι και περίπου ακραία καιρικά φαινόμενα. Εσείς μας μιλάτε εδώ πέρα για φαινόμενα στην Κρήτη τα οποία θα έχουν μεν μία ένταση, δεν θα αγγίζουν όμως τα όρια του ακραίου, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, δεν είμαι ποτέ λάτρης αυτής της κινδυνολογίας ή της τρομοκράτησης. Πράγματι φαίνεται ότι έχουμε ένα σύστημα, θα λέγαμε, το οποίο θα μας τροφοδοτήσει και εκείνο το πλέον ανησυχητικό με τους πάρα πολύ ισχυρούς βοριάδες, μία απότομη μεταβολή θα λέγαμε, και βέβαια λόγω της ύπαρξης αρκετών ποσοστών υγρασίας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ατμόσφαιρα λόγω και της καλοκαιρίας που έχει επικρατήσει. Μην ξεχνάμε, η θάλασσα βρίσκεται στο απόγειο, θα λέγαμε, της θερμότητάς σας, είναι η πιο θερμή της περίοδου, άρα αποδίδει μεγάλα ποσοστά υδρατμών. Αυτό λοιπόν με το βόρειο ρεύμα συνδυαζόμενο ενδεχομένως να έχει και για εμάς κάποια μορφή
επικίνδυνων καιρικών φαινομένων όσον αφορά φυσικά τους όμβρους, ανάλογα την περιοχή που θα πέσουν. Και αυτό εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, κατανοητό σε όλους, που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Και βέβαια, αν εκδηλωθούν και καταιγίδες, δεν μας ανησυχεί τόσο στις δικές μας περιοχές η χαλαζόπτωση, που θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Δεν αποκλείεται, αλλά μάλλον η μορφή της βροχής και ο τόπος που μπορεί να πέσει είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, και βέβαια το ισχυρό βόρειο ρεύμα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά μας μηνύματα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του απόψινού μας δελτίου. Της θάλασσας. Αρώματα μεθυστικά επιλεγμένων κρασιών και δημιουργικών κοκτέιλ. Γεύσεις εκλεκτές αγνών προϊόντων της κρητικής γης. Ήχη απαλή των κυμάτων και της μουσικής. Περιβάλλον προσεγμένο, φιλόξενο και χαλαρωτικό. Εστιατόριο και μπαρ Γαλάζιο. Απόλαυση για όλες τις αισθήσεις. Στο ξενοδοχείο Minoa Palace Resort and Spa στον Πλατανιά Χανίων. Στόχος του Δήμου είναι η ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων, όπως τόνισε στη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης ο Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας. Τα τοπικά συμβούλια πρέπει να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση του Δήμου, υπογράμμισε ο κ. Βάμβουκας, ο οποίος ξεκαθάρισε πως αρμόδιος για τη λειτουργία όλων των τοπικών συμβουλίων θα είναι ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαράκης. Να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και αξία στα τοπικά συμβούλια είναι ο στόχος του Δήμου Χανίων, όπως τον προσδιορίσε ο Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας στη συνάντηση που είχε με μέλη των δημοτικών και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου. Ο Δήμαρχος στάθηκε σε τρία βασικά σημεία της συνεργασίας: επικοινωνία, ιεράρχηση των προβλημάτων, άμεση αντιμετώπιση τους, ενώ παράλληλα επεσήμανε πως η νέα Δημοτική Αρχή θα αντιμετωπίσει ισότιμα όλες τις κοινότητες. Θέλουμε να δώσουμε τις κατευθύνσεις και την πολιτική της νέας Δημοτικής Αρχής. Θέλουμε να εξηγήσουμε και να συζητήσουμε τον τρόπο επικοινωνίας των τοπικών συμβουλίων για τις ανάγκες φυσικά των τοπικών κοινωνιών με τη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί, να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τα ζητήματα που υπάρχουν, και βεβαίως θα εξηγήσουμε και θα αναλύσουμε το Γκαλλικράτη στο σημείο που αφορά τα τοπικά συμβούλια, θα εξηγήσουμε τις υποχρεώσεις, θα εξηγήσουμε τα δικαιώματα και τον τρόπο που η Δημοτική Αρχή θα διασυνδεθεί με όλη την περιφέρεια, ώστε να έχουμε το έργο το οποίο επιθυμούμε για την επωφελία των τοπικών κοινωνιών. Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κ. Βάμβουκα ζήτησε να γίνονται οι απαραίτητες συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων και οι πρόεδροι να έρχονται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Μαράκη. Καταρχήν, θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες συνεδριάσεις σε ταχτά χρονικά διαστήματα των τοπικών συμβουλίων. Και οι πρόεδροι θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, που είναι ο κύριος Γιάννης Μαράκης, ούτως ώστε τα ζητήματα να ιεραρχούνται και να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο άμεσα, διότι από εκεί και πέρα θα φροντίζουμε βέβαια οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τα ζητήματα ανάλογα με τη φύση του κάθε προβλήματος. Κλείνοντας, ο Τάσος Βάμβουκας επανέλαβε τη σημασία των τοπικών συμβουλίων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύουν. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε, να καταγράψουμε τα προβλήματα σε όλο το μήκος και το πλάτος του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων και όχι μόνο στον αστικό ιστό της πόλης των Χανίων. Η καταγραφή αυτή λοιπόν θα μας οδηγήσει στο να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε και κυρίως τις οικονομικές δυνατότητες θα προχωρήσουμε στη λύση θεμάτων και στην
δημιουργία καινούριων έργων υποδομής τα οποία χρειάζεται η περιφέρεια του Δήμου μας. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των προσχεδίων των διαγωνιζομένων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που διεξήγαγε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τα σκιάδια στο Νοτικό Λιμάνι των Χανίων. Η Κριτική Επιτροπή Νεπταμελής πλαισιώνεται από τεχνικό σύμβουλο ορισμένο από την ΚΑΕ και την 28η Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει άμεσα για την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προσπάθεια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων για αισθητική αναβάθμιση των σκιαδίων στο παλιό λιμάνι μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία για την κατάθεση των προσχεδίων των διαγωνιζομένων. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πριν από περίπου 10 μήνες σχεδίασε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πανελλήνιο προσχεδίων ώστε να μπορέσει να επιλύσει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τα σκιάδια στο Ενετικό Λιμάνι. Σήμερα ολοκληρώθηκε η κατάθεση των πινακίδων από τους υποψήφιους αρχιτέκτονες μηχανικούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό και θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αξιολόγησης. Το εγχείρημα στο οποίο προβήγε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είναι ένα εγχείρημα αντιμετώπισης με ένα σύγχρονο τρόπο ενός δυσεπίλητου προβλήματος. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με τίτλο «Σκιάδια, στέγαστρα και αισθητική αναβάθμιση όψεων στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων» έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό ελαφριών κατασκευών σκίασης και εξοπλισμού σε ολόκληρο το παλιό λιμάνι από το Φάρο έως το Φρούριο Φυρκά. Θεωρούμε ότι οι προϋποθέσεις τις οποίες θέσαμε ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την διαδικασία εκμόνησης των μελετών, ώστε να μπορέσουν να προβλεφθούν όλες οι καιρικές συνθήκες οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα στο λιμάνι. Έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω ανέμου, λόγω βροχής, αλλά κυρίως και λόγω πολύ μεγάλης ηλιοφάνειας. Νομίζω ότι το νέο Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και η πόλη μας να μπορέσει πράγματι να έχει μια αισθητική έτσι όπως της αξίζει και ειδικά στο λιμάνι το οποίο είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της τουριστικής μας δραστηριότητας και η βάση της διαφημιστικής καμπάνιας για ολόκληρο τον νομό Χανίων. Τα προσχέδια που κατατέθηκαν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από επταμελή κριτική επιτροπή στην οποία θα οριστεί πρόεδρος από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων και θα συμμετέχουν 4 στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 2 εκπρόσωποι του Δήμου. Παράλληλα, την κριτική επιτροπή θα πλαισιώσουν τεχνικοί σύμβουλοι από την ΚΑΕ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 28η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επιστημονική συνάντηση για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες στο Ηράκλειο. Η μερίδα οργανώνεται από το Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα αποτελέσματα μιας μελέτης που έχει ξεκινήσει από το 2007 σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα σε μια ημερίδα με τη συμμετοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο που θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Με βάση τα πρώτα στοιχεία της μελέτης φαίνεται ότι αφενός ο μητρικός θυλασμός επηρεάζει κατά πολύ την αντίδραση των παιδιών σε συγκεκριμένα τεστ, ενώ φαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων ψαριών κατά την εγκυμοσύνη, τα παιδιά που γεννιούνται έχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα σε νευροαναπτυξιακά τεστ. Το αποτέλεσμα για το βρεφικό θυλασμό, το οποίο επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες, που δείχνουν ότι όσο αυξάνει η διάρκεια του θυλασμού, τόσο καλύτερα σκορ έχουν τα παιδιά σε αυτές τις νευροαναπτυξιακές δοκιμασίες. Επίσης, έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα σε σχέση με την κατανάλωση ψαριού στην εγκυμοσύνη, δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, ότι όντως μπορεί να αυξήσει λιγάκι την επιτυχία του παιδιού σε αυτές τις δοκιμασίες. Ένα ιδιαίτερα όμως ανησυχητικό αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει να κάνει με το ενεργητικό και παθητικό κάθισμα τόσο κατά την εγκυμοσύνη όσο και τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Όπως φαίνεται από τη μελέτη, το παθητικό αλλά και το ενεργητικό κάπνισμα επηρεάζει πολύ τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά, ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Τα αποτελέσματα από μια πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμμετέχουμε δείχνουν ότι έχουμε κάποια επίδραση της έκθεσης σε ατμοσφαιρικούς ρήπους στην εγκυμοσύνη στην νοητική ανάπτυξη του παιδιού τους πρώτους 18 μήνες.
Και συγκεκριμένα στην Κρήτη, αυτό που έχουμε βρει και το οποίο πραγματικά αποτελεί θέμα δημόσιας υγείας είναι η έκθεση στο κάπνισμα. Στη μελέτη έχουμε 30% των γυναικών οι οποίες είναι καπνίστριες στην εγκυμοσύνη και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η έκθεση όχι μόνο στο ενεργητικό αλλά και στο παθητικό κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του παιδιού. Κυρίως έχουμε βρει αποτελέσματα με την κινητική ανάπτυξη στους πρώτους 18 μήνες. Η εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε μικρά παιδιά στη χώρα μας δεν έχει καμία απολύτως διαφορά σε σχέση με τα κρούσματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυμαίνονται σε ένα ποσοστό περίπου 5 με 10% ενώ ανάλογο είναι και το ποσοστό που κυμαίνονται στην Κρήτη. Όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις περιοχές που επιλέγονται για την μελέτη σε κάθε περιφέρεια. Τα ποσοστά δεν διαφέρουν πραγματικά. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι η προέλευση του παιδιού γεωγραφική εντός κάθε περιφέρεια της Ελλάδας. Για παράδειγμα, τα παιδιά που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, τις οποίες πιθανώς να μην έχουν εκτεθεί στα κατάλληλα ερεθίσματα, στα κατάλληλα περιβάλλοντα, έχουν την τάση να δυσκολεύονται περισσότερο στο σχολείο. Γιατί το σχολείο απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες που δεν τις έχουν πάρει από τους γονείς τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό διαταραχών, έτσι, προς Θεού. Το περιβάλλον δεν είναι η περιοχή. Ναι. Επίσης η ποιότητα των σχολείων. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε για την ποιότητα. Ας πούμε, ξέρουμε ότι τα περισσότερα σχολεία της Αθήνας έχουν γενικά καλύτερο σύστημα, καλύτερη οργάνωση, ας το πούμε έτσι, από κάποια σχολεία της επαρχίας. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητο. Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν τις επόμενες ημέρες τα μέλη του ΠΑΜΕ και στα Χανιά για τον ΕΝΦΙΑ. Οι κινητοποιήσεις αυτές ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την εφορία Χανίων. Με δύο κινητοποιήσεις απαντούν στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης το ΠΑΜΕ και η ΠΑΣΗ. Η πρώτη κινητοποίηση θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έξω από την εφορία Χανίων με βασικά αιτήματα την απαλλαγή της πρώτης αλλά και δευτερεύουσας κατοικίας, τη μη φορολόγηση της αγροτικής γης, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας των ανέργων και των φτωχών οικογενειών, καθώς και την κατάργηση των κατασχέσεων και των πληστηριασμών. Ο καθένας που βγαίνει και ζει την αγορά το καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφούν. Είναι μια κατάσταση που πρώτα και κύρια, όταν δεν έχει ο κόσμος την οικονομική άνεση να ψουνίσει ή να βγει στα μαγαζιά, καταλαβαίνετε τι επιδρατεί στο χώρο της αγοράς. Από κάποιες έτσι εκτιμήσεις, κάποια στοιχεία, να σας πω ότι ο τζίρος έχει πέσει πάνω από 70%. Οι περισσότεροι, ιδίως τους τρεις συναδέλφους μας, δεν έχουν ανταπεξέλθει στις εισφορές τους, στα ασφαλιστικά και στη φορολογία τους. Και γενικά είναι μια κατάσταση που ασφιχτιά και δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να πάει άλλο. Φόροι, χαράτσια, χαμηλές τιμές των προϊόντων έχουν γονατίσει πραγματικά τον μικρομεσαίο αγρότη του νομού μας και όλους φυσικά της Ελλάδος. Η εφαρμογή του ΕΜΦΙΑ και στα αγροτεμάχια και στα σπίτια των αγροτών είναι πραγματικά ένα μέτρο το οποίο σιγά σιγά θα φανεί στην πορεία ότι θα γονατίσει και δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν τα χαράτσια. Ασφαλιστικές εισφορές, η εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, πραγματικά που θα είναι ταφόπλακα για το μικρομεσαίο αγρότη, θα δείξει τα επόμενα χρόνια το δίκαιο του αγώνα της παναγροτικής αγωνιστικής συσπήρωσης και των άλλων συσπηρώσεων. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην πλατεία νέων καταστημάτων. Καλωσορίσατε στον ομορφότερο κήπο. Εν κήπο θα βρείτε υπέροχα λουλούδια και φυτά για το δικό σας χώρο. Μελέτη και κατασκευή κήπων μέσω υπολογιστή. Μεγάλη ποικιλία τροπικών δέντρων και φυτών. Εν κήπο Garden Center. Φυτόρια και ανθοπολία. Κοντά σας με τρία καταστήματα. Στον κόμβο Μουνιών με νέο μεγαλύτερο πάρκινγκ. Στο κέντρο των Χανίων στην πλατεία Αγοράς και στην πλάκα Αποκορώνου. Μοναδικές προσφορές στα Λεμονάκης Home. Πολυμορφικός καναπές 2,5 επί 1,5 μέτρο με δυνατότητα επιλογής υφάσματος. Ελληνικής κατασκευής μόνο 495 ευρώ. Κρεβάτι ράφλο υπέρδιπλο σε μοντέρνο σχεδιασμό του ευρωπαϊκού οίκου Black Red White με δυνατότητα επιλογής χρώματος μόνο 276 ευρώ. Και μόνο στη Λεμονάκης Home προσφορές έως 70%. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Νέο κατάστημα Λεωφόρος Κνωσού 223 Ηράκλειο. Συνάντηση Ελλήνων, Γερμανών και ενός Δανού δημοσιογράφου πραγματοποιείται από το πρωί στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καλύτερη δυνατή ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς τρευλώσεις από ξένα ΜΜΕ, της ελληνικής κρίσης και των όσων συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Μία αρνητική αναφορά αρκεί να φέρει την καταστροφή.
Ένα μικρό δημοσίευμα σε μια μεγάλη εφημερίδα του ξένου τύπου αρκεί για να μεταδώσει ραγδαία τον ιό της έχθρας και της μυσαλλοδοξίας προς την Ελλάδα αλλά και μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά στα τέσσερα σημεία του πλανήτη. Στην περίπτωση της Ελλάδας ταιριάζει όπως φαίνεται Γάντι, η ποιητική εκδοχή της θεωρίας του Χάους του μετρολόγου Έντουαρντ Λόρεντς στη δεκαετία του 1960, σύμφωνα με την οποία αν μια πεταλούδα κινήσει τα φτερά της στον Αμαζόνιο μπορεί να φέρει βροχή στην Κίνα. Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς στρεβλώσεις από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, της ελληνικής κρίσης και των τραγικών καταστάσεων που βιώνει ο ελληνικός λαός, πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε των Χανίων συνάντηση Ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων. Μιλώντας για την κάλυψη της ελληνικής κρίσης, πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες περιόδους. Δηλαδή, δεν είναι συμπαγής η κάλυψη από τόσο που ξεκίνησε η κρίση μέχρι σήμερα και μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικές φάσεις. Ενδεικτικά, να σας πω ότι λαμβάνοντας ως χρονικό σημείο αφετηρίας τον Οκτώβριο του 2009 με τις εκλογές οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα και για τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου, ήταν η περίοδος κατά την οποία οι ξένοι δημοσιογράφοι ήταν για πρώτη φορά σε επαφή με το πρόβλημα. Στη συνέχεια, από τις αρχές του 2010, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, μέχρι την υπογραφή του πρώτου μνημονίου το Μάιο του 2010, ήταν η περίοδος κατά την οποία υπήρχε αρχικά μια συζήτηση κατά αν έπρεπε η Ελλάδα να βοηθηθεί και συνέχεια πώς έπρεπε να βοηθηθεί, δηλαδή αν θα έπρεπε να παίξει ρόλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή αν θα έπρεπε η βοήθεια να προσφερθεί μόνο από κάποιο ευρωπαϊκό ταμείο το οποίο θα μπορούσε να συσταθεί. Ακολούθως, από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 επέρχεται μια φάση σχετικής ηρεμίας για την κάλυψη της Ελλάδας από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ υπάρχει και μια θετική κρίση όσον αφορά τους χειρισμούς του τότε Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Όμως πολύ γρήγορα από τον Νοέμβριο του 2010 για περίπου ένα χρόνο μέχρι δηλαδή την κρίση με την απόφαση του αρχική απόφαση του Παπανδρέου για το δημοψήφισμα, επανέρχεται η αβεβαιότητα στο διεθνή τύπο και παρατηρούμε ότι από τον Νοέμβριο του 10 μέχρι τον Νοέμβριο του 11 υπάρχουν πάλι πολύ αρνητικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα και υπάρχει και μία αντίληψη ότι το πακέτο το πρώτο το οποίο δόθηκε δεν ήταν αρκετό, αλλά και στη συνέχεια τα κουρέματα τα οποία αποφασίστηκαν, δηλαδή το αρχικό, το βελούδινο κούρεμα της 21ης Ιουλίου του 2011, το 21% δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό, το ίδιο είναι και στη συνέχεια με το κούρεμα 50% που αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2011, δηλαδή δημιουργείται μία κατάσταση πολύ αρνητική για την Ελλάδα, αλλά και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων οι οποίες λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την πλευρά του δημοσιογράφου Μαωλής Αλαγνωστάκης, αναφερόμενος στα τελευταία σημεία της έρευνας, επεσήμανε πως αυτό που κυριάρχησε σε όλη την κρίση είναι η απίθανη και απίθμενη υποκρισία, κυρίως από τις κυβερνήσεις αλλά και από τα μέσα, τα οποία έπαιξαν το ρόλο των σιδερώνων τους. Από εκεί και μετά, υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, το πώς εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτού του τύπου τις εκδοχές. Προσπαθούμε δήθεν να πούμε ότι φταίει ο τάδε ή ο τάδε, φταίνουν οι Έλληνες που είναι τεμπέλιες και οι Γερμανοί που είναι συνεχιστές του Χίτλερ, γράφουν από εμάς και γράφουν τέτοια, λέω ότι φταίει αυτό, φταίει εκείνος. Πραγματικά, η κεντρική ουσία είναι μόνο μία, τα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία την εποχή αυτή της κρίσης, μέσα σε δύο μήνες, άλλη παρατήρηση του κ. Τζογόπουλου, βλέπατε ότι άραζε η στάση της πολιτικής ελίτ, όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά όλης της Ευρώπης, απέναντι στην Ελλάδα. Κ. Αγνωστάκης έδωσε και μία άλλη διάσταση του θέματος, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα δεν ζήτησε τη βοήθεια κανενός, αλλά της επιβλήθηκε βοήθεια με στόχο την εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Επιβλήθηκε από οικονομικά συμφέροντα και από πολιτικές ελίτ το πώς θα λυθεί το πρόβλημα, το εμφανέστατο πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, το αντίθετο θα έλεγα. Τέλος, ο κύριος Αλαγνωστάκης αναφέρει και στη συνάντηση που έγινε το Σεπτέμβριο του 2011 για το ευρώ υπό τον κύριο Σόιμπλε, όπου για πρώτη φορά παρευρέθηκε και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη έκπληξη και ένας πολιτικός και ένας πολύ ισχυρός κατά την άποψη των αξιωματούχων πολιτικό δίλημα το αν θα παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ ή αν θα φύγει και αν υπάρχει σχέδιο Β εφεύγοντας. Πόσα ευρώ πρέπει να παίρνουν οι Έλληνες την εβδομάδα από τα ATM. Συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες. Και ξαφνικά υπάρχει το δημοψήφισμα που τα πράγματα εντάθηκαν πολύ περισσότερο με την πρόταση του κ. Παπανδρέου. Έρχεται η κυβέρνηση Σαμαρά, συνεχίζονται και είναι τα πράγματα του ίδιου και ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα, μέσα σε δύο μήνες διακυβέρνησης Σαμαρά, όλα αλλάζουν. Και εκεί που υπήρχε ο άμεσος κίνδυνος για να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, σε
ξαφνικά έγινε η επιτυχία της Ελλάδας μέσα στο ευρώ. Όλα τα νέα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στο site του σταθμού μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.